Θέλω να σας ρωτήσω αν μετά το Βερολίνο επικυρώθηκε ότι ο μπροσταροκριός της η Γερμανία περίπου μας θεωρεί ως δεδομένο και περιττό σώμα. Ναι, βεβαίως. Είναι σαφές ότι η Γερμανία δεν θεωρεί την Ελλάδα ανεξάρτητο παίκτη, αλλά ένα κράτος εξαρτώμενο από την ίδια. Αυτό έχει γίνει και στο παρελθόν. Να σας θυμίσω ότι όταν αυτό το αποκάλυψε ο πρώην αντιπρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Δραγασάκης, είχε πάει στο Πεκίνο για να συζητήσει κάποια οικονομική βοήθεια από την πλευρά της Κίνας, οι Κινέζοι του είπανε ότι η κυρία Μέρκελ που είχε έρθει νωρίτερα στην Κίνα τους είπε ότι ό,τι έχει σχέση με την Ελλάδα και αφορά δάνεια, ομόλογα κτλ. Θα τα συζητάτε μαζί μου και όχι με την ελληνική κυβέρνηση. Λοιπόν, αυτό έχει και τις σημερινές επιπτώσεις του. Η Γερμανία θεωρεί την Ελλάδα μια εξαρτημένη χώρα από την ίδια και γενικότερα από τους δανειστές και δεν θεωρεί υποχρέωσή της να την καλέσει σε ένα μείζον για την Ελλάδα θέμα εθνικής κυριαρχίας, όπως είναι αυτό που εμφανίστηκε από τα τέλη Νοεμβρίου με την συμφωνία μεταξύ Τουρκίας και Λιβύης. Mm. Τώρα θέλω να μου πείτε, μετά το Βερολίνο, εσείς τι καταλαβαίνετε και τι αξιολογείτε, κύριε Γκλέση, γιατί ξέρω ότι έχετε πρόσβαση σε καλές πληροφορίες. Θεωρώ ότι καταρχήν η κατάσταση είναι ακόμα απόλυτα ρευστή. Αλλά μετά την συνδιάσκεψη αυτή του Βερολίνου, η Τουρκία, αυτό που μας ενδιαφέρει δηλαδή, και μέσω της κυβέρνησης Σάρατζ στην Τρίπολη, κέρδισε χρόνο. Η κυβέρνηση Σάρατζ, σύμμαχος της Άγκυρας, πέτυχε να επιβιώσει προς το παρόν, θα δούμε τι θα γίνει στην πορεία, μέσω αυτής της διάσκεψης, όπου όλες οι μεγάλες δυνάμεις και άλλες χώρες που συμμετείχαν συμφώνησαν σε δύο πράγματα. Πρώτον, κατάπαυση του πυρός και εκεχηρία, και δεύτερον, απαγόρευση εισαγωγής στη Λιβύη όπλων και γενικότερα επιρροής ξένων δυνάμεων. Αυτά είναι πράγματα που συμφέρουν τον αδύναμο στη συγκεκριμένη περίπτωση, που είναι η κυβέρνηση Σάρατζ στην Τρίπολη, και όχι τον αντίπαλό της, τον στρατηγό Χαφτάρ. Κατά συνέπεια, το μνημόνιο οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών μεταξύ Τουρκίας και Λιβύης παραμένει σε ισχύ όπως το ερμηνεύουν οι Τούρκοι, και οι εξελίξεις που θα ακολουθήσουν θα δείξουν αν η Τουρκία θα επιχειρήσει, το θεωρώ βέβαιο, να επωφεληθεί από αυτήν την έστω επιφανειακή νομική κάλυψη που έχει με αυτή τη συμφωνία με τη Λιβύη. Άρα λέτε, κύριε Γκλέση, ότι δεν είναι απλή διαδικασία. Ναι, μεν εμείς το λέμε και άλλοι το λένε, όχι μόνο εμείς. Παράνομο μνημόνιο, δεν έχει κυρωθεί από τη Βουλή κτλ. Κτλ. Αλλά αυτή τη στιγμή υφίσταται de jure μια κυβέρνηση που αναγνωρίζεται διεθνώς από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, κυβέρνηση Σάρατζ. Όταν λέμε αναγνωρίζεται, αναγνωρίζεται και η υπογραφή που βάζει σε διάφορες συμφωνίες. Ανάμεσα σε αυτές είναι και αυτή η εξωφρενική συμφωνία του Ερντογάν. Σωστά? Σωστά. Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι η Τουρκία αυτό το θεωρεί ως όπλο της. Θεωρεί ότι έχει μία νομική κάλυψη κατά κάποιον τρόπο να κάνει όσα θα έκανε έτσι κι αλλιώς. Ναι. Αλλά τώρα έχει επιπλέον μία νομιμοποίηση κατά κάποιον τρόπο αυτών των ενεργειών της. Δηλαδή θέλω να τονίσω ότι η περίπτωση της Λιβύης είναι απλώς ένα ακόμα επεισόδιο στην αντιπαράθεση που γίνεται εδώ και χρόνια, και μερικοί κάνουν ότι δεν το καταλαβαίνουν, στην Ελλάδα εννοώ, κάνουν ότι δεν το καταλαβαίνουν, μεταξύ της Τουρκίας και των δύο κρατικών οντοτήτων του ελληνισμού, δηλαδή της Ελλάδος και της Κύπρου. Είναι απλώς ένα επεισόδιο. Δηλαδή θέλω να πω ότι ακόμα και αν δεν υπήρχε η κυβέρνηση Σάρατζ εκεί, ή ακόμα και αν ο Χαφτάρ
νικήσει και καταλάβει όλη τη Λιβύη και δεν υπάρχει αυτή η κυβέρνηση σύμμαχος των Τούρκων, η απειλή της Τουρκίας στον Ελληνισμό θα παρέμενε το ίδιο μεγάλη και ισχυρή. Θέλω μισό λεπτό, κύριε Γκλέση. Θέλω, μιας και το θίξατε, αυτή τη στιγμή, πέρα από το παράλογο αυτού του μνημονίου από πλευράς Τουρκίας, το οποίο βεβαίως ωφελεί και τη λιβική κυβέρνηση, διότι παίρνει 16.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα παραπάνω από την ελληνική ΑΟΣ. Ωραία. Πέρα από αυτό, εδώ εμψυχρό αυτή τη στιγμή είναι στο οικόπεδο 8 της Κυπριακής ΑΟΣ, της Κυπριακής Δημοκρατίας. Πολλοί φίλοι μου αναρωτιούνται, μα θα τρυπήσει η Τουρκία, έχει τεχνογνωσία. Δεν την ενδιαφέρει καν αυτό. Είναι στο οικόπεδο 8 και έχετε μία ανακοίνωση του State Department. Πάρ' το γιαβούς από εκεί, διότι εμείς αναγνωρίζουμε ότι μόνο η Κυπριακή Δημοκρατία έχει λόγο στην ΑΟΣ και απαντάει η Τουρκία. Κοιτάξτε, εγώ έχω μια συμφωνία με το ψευδοκράτος, στα κατεχόμενα δηλαδή, που έχω υπογράψει και θα τους δώσω και δικαιώματα, διότι τρυπώ, προσέξτε τη διατύπωση, στην υφαλοκρηπίδα τους. Διότι η Τουρκία δεν δέχεται ΑΟΣ. Και εμείς παίζουμε το παιχνίδι της Τουρκίας μιλώντας για υφαλοκρηπίδα που μιλάει αυτή. Καταλάβατε. Βεβαίως. Είναι τραγικό τα σφάλματα που γίνονται. Καταρχήν, να θυμίσουμε στους ακροατές σας ότι η Τουρκία επεμβαίνει, τρυπάει την Κυπριακή ΑΟΣ από το Μάιο του 19, αν δεν κάνω λάθος. Πρώτα με το Φατίχ. Μια χαρά θυμάστε. Και μετά με το Γιαβούς. Λοιπόν, απέναντι σε αυτήν την πειρατική ενέργεια της Τουρκίας, εγώ σε ένα άρθρο μου τότε το έχω ονομάσει Ατήλας 3, η Ελλάδα δεν έκανε τίποτα ουσιαστικό. Διαβήματα διαμαρτυρίας και διάφορες δηλώσεις από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία, δήθεν την προστασία της Κύπρου που είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τίποτα περισσότερο. Ούτε μία ελληνική φρεγάτα δεν πήγε στην ΑΟΣ της Κύπρου έστω για επίδειξη σημαίας. Όταν οι Τούρκοι στέλνουν τα πολεμικά τους πλοία για να προστατεύουν τα ερευνητικά σκάφη τους και τα γεωτρύπανα. Εμείς μείναμε στις δηλώσεις. Λοιπόν, όταν βλέπει η Τουρκία ότι εμείς κάνουμε ένα βήμα πίσω, αυτή κάνει δύο βήματα μπροστά. Είναι αναπόφευκτο. Μετά την Κύπρο ήρθε η Λιβύη και αύριο θα έρθει το Καστελόριζο, η Κρήτη και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Όσο δεν υπάρχει ουσιαστική αντίδραση, τόσο αποθρασύνεται η Τουρκία. Και λέει ότι αυτοί δεν πρόκειται να κάνουν τίποτα. Θα κάνουν τίποτα δηλώσεις, θα βγαίνουν τίποτα εκεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα λένε κάτι, κάποιος οι Αμερικάνοι. Εμείς θα συνεχίσουμε. Αυτό είναι. Είναι φανερό αυτό που γίνεται. Και το ξέρουν, το βλέπουν. Και αντίθετα, αντί εδώ να προετοιμάζουν τον ελληνικό λαό και τους Έλληνες για την αντίσταση απέναντι σε αυτή την τουρκική επιθετικότητα, προσπαθούν να τους καθησυχάσουν, να τους παραπλανήσουν και να τους πούνε θα πάμε στη Χάγη να μας λύσει τα προβλήματα. Για έλατε λίγο σαν... άκουγα έναν υπουργό της κυβέρνησης σε ένα κανάλι τηλεοπτικό να λέει ότι θα πάμε στη Χάγη και η Χάγη θα μας δικαιώσει. Κούνια που τους κούναγε. Ποιος τους είπε ότι η Χάγη θα δικαιώσει τα συμφέροντα της Ελλάδος και της Κύπρου. Η Χάγη, όπως και όλα αυτά τα διεθνή δικαστήρια που είναι των Ηνωμένων Εθνών, είναι ουσιαστικά πολιτικά όργανα. Δεν είναι όργανα, δεν είναι μια δικαιοσύνη αδέκαστη και τα λοιπά που θα πάρει το διεθνές δίκαιο και θα το εφαρμόσει. Εδώ παίζουν ρόλο παρεμβάσεις πολιτικές, συμφέροντα πολιτικά και τα λοιπά. Ποιος θα τους δικαιώσει, γιατί να πάμε στη Χάγη και η Χάγη θα μας δικαιώσει. Και τι θα συζητήσουμε στη Χάγη. Άλλο θέμα αυτό. Μισό λεπτό. Για μένα αυτό είναι το πιο σημαντικό. Όχι γιατί να πάμε στη Χάγη. Γιατί αν είμαστε μια χώρα με επίκληση διεθνούς δικαίου, εγώ δεν ξέρω πώς δικάζει η Χάγη, αλλά νομίζω ότι δεν μπορεί να είμαστε à la carte. Το ερώτημα το κρίσιμο είναι αυτό που είπατε τώρα. Τι ακριβώς θα πάμε στη Χάγη να αποφασίσει. Επί ποιου δηλαδή, θέματος. Να σας πω κύριε Σαχίνη το εξής. Καταρχήν η Τουρκία αμφισβητεί εδαφική κυριαρχία της Ελλάδος. Δηλαδή λέει ότι 18, ίσως και πολύ περισσότερα ελληνικά νησιά δεν είναι ελληνικά, είναι τουρκικά και τα κατέχει η Ελλάδα. Λοιπόν, η Χάγη
θα πρέπει, στη Χάγη θα πρέπει να προσκομιστεί ποια είναι η κυριαρχία. Ποιο νησί, ποια βραχονησίδα είναι ελληνική και ποια τουρκική. Θα συμφωνήσει η Τουρκία σε κάτι τέτοιο? Πώς θα πάμε στη Χάγη ύστερα? Για να οριοθετήσει η Χάγη, ναι, οτιδήποτε θαλάσσιες ζώνες, πρέπει να ξεκινήσει από τα χωρικά ύδατα. Μάλιστα. Ποια είναι τα χωρικά ύδατα της Ελλάδος, τα 6 μίλια ή τα 12? Γιατί αν πας εκεί και δεν το έχεις διευκρινίσει εσύ αυτό, θα είναι τα 6, έτσι? Βέβαια. Μάλιστα. Διότι αυτά έχει ανακηρύξει η Ελλάδα ως χωρικά της ύδατα. Τα 6 ναυτικά μίλια, και λόγω του κάζους μπέλη φοβάται να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα στα 12. Λοιπόν, τι θα πάμε να οριοθετήσουμε στη Χάγη? Από πού θα ξεκινάνε οι γραμμές βάσης? Λοιπόν, αυτό είναι το θέμα. Αυτά όλα είναι προσπάθεια να κρυφτούν οι υπεύθυνοι πίσω από τη Χάγη και να μην κάνουν αυτό που πρέπει να κάνουν. Είναι να μην μόνο... ακολουθήσουν την πολιτική που πρέπει να ακολουθήσουν. Κύριε Γκλέση, είναι μόνο αυτό ή έχουν αποφασίσει να πάμε πώς θα μας το σερβίρουν και να κάνουμε τις υποχωρήσεις? Θέλω να σας υπενθυμίσω, γιατί είστε παλιά καραβάνα που λέμε στο κουρμπέτι, αυτή την περίφημη έκθεση των τεχνικών κλιμακίων του State Department του 77 που ζήτησε ο Kissinger, αλλά δεν έβαλε σε εφαρμογή γιατί έπεσε μετά, έφυγε, η οποία κατέληγε στα δύο μέρη, αν πάνε στη Χάγη, αυτό που θα κάνει επώδυνους συμβιβασμούς είναι η Ελλάδα. 6 ναυτικά μίλια, κάποια νησιά, κάποιες βραχώνες. Μάλιστα. Μήπως αυτό είναι σε εφαρμογή και το θέμα είναι πώς θα μας το σερβίρουν, ναι? Κοιτάξτε να δείτε. Αυτό που λέτε για τον Kissinger είναι μια άλλη εποχή. Ναι, δεν το λέω εγώ. Το επικαλέστηκε ο κύριος Δένδιας χθες για την επιστολή Πομπέο, για την οποία ξέχασε να πει ότι ο Πομπέο λέει και για το άρθρο 33 του καταστατικού χάρη του ΟΗΕ που προβλέπει Χάγη. Καταλάβατε? Ναι, γι' αυτό ναι, τα λέω. Βεβαίως. Βεβαίως. Σωστά. Τυπικά είναι σωστά αυτά. Αλλά πρώτον, οι Αμερικανοί θέλανε από την εποχή του Kissinger και όλη την επόμενη περίοδο να διατηρηθεί η ενότητα της ανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ. Μάλιστα. Άρα η Ελλάδα με την Τουρκία να μην έρθουν σε μια αντιπαράθεση και να τα βρουν μεταξύ τους. Το θέμα είναι ότι ναι μεν ισχύει αυτό, αλλά η Τουρκία πια δεν ξέρουμε κατά πόσο θεωρείται στιλοβάτης της ανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ. Έχει ανεξαρτοποιηθεί από αυτό που λέμε δυτική συμμαχία, παίζει ένα δικό της ρόλο, έχει δικές της προτεραιότητες πια και κινείται σε μια κατεύθυνση να καταστεί μια ηγεμονική περιοχή, χώρα της περιοχής της Ανατολικής Μεσογείου. Ύστερα, στη Χάγη βεβαίως η Ελλάδα θα κάνει επώδυνες υποχωρήσεις, διότι στη Χάγη θα πάμε να θέσουμε το θέμα τι θα παραχωρήσουμε εμείς. Η Ελλάδα δεν διεκδικεί από την Τουρκία ούτε νησιά, δεν έχουμε εμείς διεκδικήσεις παραδείγματος χάρη στην Ήμβρο και στην Τένεδο ή δεν ξέρω εγώ σε κάποιο άλλο σημείο της Τουρκίας. Ό,τι πρόκειται να εκδικαστεί στη Χάγη θα είναι ελληνικές παραχωρήσεις και τίποτα άλλο. Γι' αυτό θεωρώ ότι προσφυγή στη Χάγη με πρωτοβουλία ελληνική είναι εγκληματικό. Δεν έχουμε κανένα λόγο να πάμε στη Χάγη. Κανέναν απολύτως. Θα πάμε εκεί για να δώσουμε, μόνο να δώσουμε. Κύριε Γκλέση, τι είναι αυτό που σας ανησυχεί περισσότερο για το επόμενο διάστημα? Θα σας έλεγα κάτι τώρα. Κάτι που είπε σε μια άλλη εποχή ο Θόδωρος Κολοκοτρώνης. Δεν φοβάμαι τους Τούρκους, τους προσκυνημένους φοβάμαι. Άρα θεωρείτε ότι το σοβαρότερο και σημαντικότερο πρόβλημα είναι στο εσωτερικό της χώρας, δηλαδή η έλλειψη στρατηγικής, στοιχειώδους στρατηγικής? Βεβαίως, για το πώς έχουν αλλάξει ταχύτητες στην περιοχή μας. Βεβαίως, κύριε Σαχίνη μου, διότι θα σας πω κάτι πολύ απλό. Η Τουρκία εδώ και χρόνια και το 2020 δαπανάει το 14,2% για την ακρίβεια της 100 του προϋπολογισμού της σε αμυντικές δαπάνες. Εμείς το 2020
θα δαπανίσουμε μόνο το 5,9%. Σε έναν δαπανά το ποσοστό που σας είπα, το 14%, σε έναν πολύ μεγαλύτερο προϋπολογισμό. Και επειδή όλα τα πράγματα και στο παρελθόν και σήμερα στη γεωπολιτική είναι θέμα συσχετισμού ισχύως, η Ελλάδα έχει υποχρέωση για να επιβιώσει να ενισχύσει την αποτρεπτική της δύναμη. Όλο το διεθνές δίκαιο βασίζεται στην ισχύ. Καμία χάγη δεν θα μας σώσει, δεν θα σώσει τον ελληνισμό, παρά μόνο οι δικές του δυνάμεις, αν θελήσει να αποφασίσει να υπερασπιστεί την ύπαρξή του. Γιατί περί αυτού μιλάμε σήμερα. Την ύπαρξη του ελληνισμού. Δεν είναι απλά μια βραχονισίδα ή τα χωρικά ύδατα. Είναι η ύπαρξη του ελληνισμού. Η Τουρκία έχει στόχο να καταπιεί την Κύπρο. Και εμείς την αφήνουμε. Αφήνουμε την Κύπρο μόνη της και αβοήθητη. Να υπερασπιστεί τον εαυτό της από τις πειρατικές ενέργειες στη θάλασσά της. Και καθόμαστε και συζητάμε για κοινοτική διζωνική ομοσπονδία που ουσιαστικά με βέτο των Τουρκοκυπρίων, που ουσιαστικά θα κάνει ολόκληρη την Κύπρο προτεκτοράτο της Τουρκίας. Και θέλουμε να συζητάμε και με την Τουρκία για να οριοθετήσουμε δεν ξέρω εγώ τι την υφαλοκρηπίδα κτλ. Λοιπόν, όλα αυτά είναι καλά αρκεί να έχουμε την ισχύ. Δικό μας είναι ότι μπορούμε να υπερασπιστούμε. Αυτό πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας. Αλλά δεν υπάρχει η θέληση. Λεφτά σπέρνονται από εδώ και από εκεί. Σας θυμίζω το σημαντικό, ότι η Ελλάδα έχει λεφτά να ενισχύσει τις ένοπλες δυνάμεις της, αλλά δεν το κάνει. Έχει ένα μόνο θα σας πω. Πάνω από 20 δισεκατομμύρια ταμιακά διαθέσιμα αυτή τη στιγμή, που έχουν προέλθει από δανεισμό κτλ. Δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε έστω ένα κλάσμα αυτού του ποσού. Δεν μπορεί η ελληνική κυβέρνηση, βγάζει ομόλογα συνέχεια κάθε τόσο, να βγάλει ένα ομόλογο 5 δισεκατομμυρίων, 6 δισεκατομμυρίων ευρώ και να διαθέσει το ποσό αυτό για την ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων. Δεν μπορούμε να απευθυνθούμε στους Έλληνες της Διασποράς, τη μισή Ελλάδα που είναι στο εξωτερικό, τους εφοπλιστές. Εχθές ο κύριος Μητσοτάκης συναντήθηκε με την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών, οι οποίοι έκαναν μία δωρεά, αξιόλογη, πολύ χαμηλού ποσού βέβαια, 6 εκατομμυρίων ευρώ, εκατομμυρίων, για να αλλάξουν, να αποκτήσουν μάλλον καινούρια σεντόνια μαξιλαροθήκες. Κλινοσκεπάσματα τα νοσοκομεία, ναι. Τα νοσοκομεία. Λοιπόν, αυτοί οι Έλληνες εφοπλιστές δεν μπορούν να ενισχύσουν τις ένοπλες δυνάμεις μας. Γιατί δεν γίνονται αυτές οι κινήσεις? Υπάρχει ένα θέμα με την ελληνική πολιτική, οικονομική και ακαδημαϊκή ελίτ. Ο συνάδελφος μας ο Σταύρος Ολιγερός έχει πει ότι είναι αποκομμένοι από το λαό και στο πρώτο, θα το πω λαϊκά, μπαμ, πήραν τα αεροπλάνο και τις οικογένειές τους και έχουν πάει εκεί που είναι τα συμφέροντά τους, εκτός χώρας. Να λέει ο βασικός λόγος. Συμφωνείτε? Όχι απόλυτα. Τον έχω ακούσει το Σταύρο το Λίγερο. Δεν είναι απόλυτο αυτό. Οπωσδήποτε υπάρχει και αυτή η τάση. Όταν όμως κανείς βλέπει, δηλαδή κανείς από όλους αυτούς, βλέπει ότι δεν υπάρχει η πολιτική ηγεσία η οποία με αποφασιστικότητα θα υπερασπιστεί τα ύψιστα εθνικά συμφέροντα, βέβαια ο καθένας κοιτάει την πάρτη του. Κοιτάει το πώς θα επιβιώσει ο ίδιος και θα διασώσει την περιουσία του. Αλλά υπάρχουν πατριώτες σε όλους τους κλάδους και σε όλους τους τομείς, και στους Έλληνες εφοπλιστές και στους Έλληνες βιομήχανους, κανείς δεν τους αναζητά, και στους Έλληνες της Διασποράς επίσης, στην Αμερική, στην Αυστραλία, κανείς δεν τους αναζητά, κανείς δεν τους καθοδηγεί προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Πετάγονται τα λεφτά από εδώ και από εκεί, πήγανε στην Αμερική στο πρόσφατο ταξίδι του Πρωθυπουργού όλη η συνοδεία. Πόσα λεφτά θα δώσουν, λέει, για την Αρχιεπισκοπή, εκεί τη βιβλιοθήκη της Αρχιεπισκοπής και τα λοιπά, 12,5 εκατομμύρια. Λοιπόν, δεν υπάρχει η πολιτική κατεύθυνση, αυτή η ηγεσία που θα κατευθύνει
όλο τον ελληνικό λαό και όλες τις τάξεις προς την υπεράσπιση των εθνικών συμφερόντων. Αυτό είναι το τραγικό. Δεν καταλαβαίνουν ή δεν θέλουν να καταλάβουν τον κίνδυνο. Σε λίγο δεν θα υπάρχει ελληνική κρατική οντότητα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Θα γίνουμε δορυφόροι της Τουρκίας. Μας απειλούν ότι τι θέλετε, να γίνει πόλεμος. Κανείς δεν θέλει να γίνει πόλεμος. Αλλά αν υποχωρεί συνέχεια, ο πόλεμος είναι αναπόφευκτος. Και οι συνέπειές του θα υποστεί τις συνέπειες υπό τις χειρότερες δυνατές συνθήκες. Θα είσαι αδύναμος και μόνος. Και θα σας πω και κάτι τελευταίο. Κανείς σύμμαχος δεν θέλει να συμμαχήσει, δυνητικό σύμμαχος, δεν θέλει να συμμαχήσει με έναν ο οποίος δεν είναι διατεθειμένος να αγωνιστεί, να πολεμήσει για τα συμφέροντά του. Όλοι, αυτό ισχύει για όλους. Από την Αίγυπτο μέχρι το Ισραήλ, μέχρι τις Ηνωμένες Πολιτείες, μέχρι όποιον άλλον, τη Γαλλία. Κανείς. Αν εσύ δείξεις αποφασιστικότητα και πεις ότι εγώ θα πολεμήσω, θέλεις και εσύ που έχεις κοινά συμφέροντα να με ενισχύσεις, τότε θα έρθει. Αλλά δεν θα έρθει μόνος του.